τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα προβλήματα με τη λειψιδρία στη χώρα. Ένα τέτοιο αντιμετωπίζουν και στις Πρέσπες. Βλέπετε ήδη τον Χρήστο Χατζημίση. Εκεί η στάθμη των υδάτων στη λίμνη αρχίζει να κατεβαίνει επικίνδυνα, Χρήστο. Ναι, Λένα, χρόνο με το χρόνο λιγοστεύει η στάθμη εδώ στην λίμνη Πρέσπα, στο χωριό Ψαράδες όπου και βρισκόμαστε. Και αυτό βεβαίως είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης πάνω απ' όλα. Ενώ οι περιβαλλοντολόγοι σημειώνουν ότι οι λόγοι είναι η έλλειψη βροχής, η εξάτμιση και η υπερβολική χρήση νερού για άρδευση από τις τρεις χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Και οι κύριοι λόγοι για την απώλεια νερού είναι αυτοί. Χαρακτηριστικά μας έλεγαν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι Ψαράδες ότι δεν χιονίζει το χειμώνα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν χιονίζει το χειμώνα, άρα δεν υπάρχει νερό το καλοκαίρι. Φυσικά εδώ στη λίμνη διαβιούν πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της καταστροφής αυτών των βιοτόπων από διάφορες γεωργικές πρακτικές, από διάβρωση, από απόβλητα. Να σου πω, Λένα, χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με την NASA, η λίμνη Πρέσπα έχει χάσει το 7% της επιφάνειάς της και το μισό του όγκου της μεταξύ του 1984 και του 2020. Κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι Ψαράδες εδώ βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν να ληφθούν μέτρα, Λένα. Πάμε τώρα και στις Σέρρες για το πρόβλημα της ανομβρίας. Εκεί οι κάτοικοι προχωρούν σε λιτανία, Χρήστο. Εκεί οι κάτοικοι προχώρησαν σε λιτανία πραγματικά στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συγκεκριμένα, στην κοινότητα Δραβίσκου, κάτοικοι της περιοχής, αγρότες κυρίως, οι οποίοι βλέπουν ότι έχει να βρέξει πάρα πολλές ημέρες, αποφάσισαν να κάνουν κάτι γι' αυτό, διότι είπαν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να στραφούν στο Θεό. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια λιτανία με τη βοήθεια του ιερέα της περιοχής, με την ελπίδα να βρέξει επιτέλους για να δροσιστούν τα χωράφια. Σε ευχαριστούμε πολύ.